Κοιτάξτε τι σας έφτιαξα εγώ. Ένα δεντρόσπιτο. Δεντρόσπιτο? Για τον Τζορτζ και για μένα. Οι κουρτινούλες είναι για το δεντρόσπιτό σας. Τσίτο! Η Πέπα και ο Τζορτζ λατρεύουν το δεντρόσπιτό τους. Ευχαριστώ και για γουρουνίτσα. Ευχαριστώ, παπουγουρουνάκι. Ποιος θέλει να μπει μέσα στο σπίτι πρώτος? Εγώ! Εμπρός, λοιπόν! Πριν μπω μέσα στο δεντρόσπιτό μου, πρέπει να βγάλω τους λασπωμένους μπότες μου. Είμαι στο δεντρόσπιτό μου! Είμαι στο δεντρόσπιτό μου! Τζορτζ, θέλεις να μπεις κι εσύ στο δεντρόσπιτο? Ναι, ποιος είναι? Ένα γουρουνάκι ονόματι Τζορτζ θα ήθελε να σου κάνει επίσκεψη. Μπορεί να περάσει? Μόνο αν βγάλει τις λασπωμένες μπότες του. Τζορτζ, βγάλε τις μπότες σου για να μπορέσεις να επισκεφθείς την Πέπα στο δεντρόσπιτο. Ποιος είναι? Τζορτζ? Ναι, ποιος είναι? Η μαμά γουρουνίτσα. Έχετε χώρο και για άλλους επισκέπτες? Πρέπει να πεις τις μυστικές λέξεις. Τότε μπορείς να μπεις στο σπίτι μας. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι μυστικές λέξεις? Πρέπει να σου τις ψιθυρίσω. Οι μυστικές λέξεις είναι η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά. Μάλιστα. Πες τις μυστικές λέξεις. Η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά. Ακριβώς! Η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά! Αυτές τις μυστικές λέξεις τις βρίσκω εγώ σαν χλές. Μαμά, πριν μπεις μέσα στο σπίτι, πρέπει να βγάλεις τις μπότες σου. Τι παράξενη θόρυβη! Μήπως να ανεβαίναμε να δούμε τι γίνεται? Πέπα, Τζορτζ, είσαστε ξύπνοι? Ας το καλό. Τα πήρε ο ύπνος. Α, ώστε δεν έκαναν όλη αυτή τη φασαρία η Πέπα και ο Τζορτζ. Δεν ακούω τίποτα επάνω. Νομίζω ότι τους πήρε ο ύπνος τελικά. Έλα να δούμε λίγη τηλεόραση. Κυπουρίκη, σήμερα θα μιλήσουμε για τα τριαντάφυλλα. Λατρεύω τις εκπομπές κυπουρικής. Η Κιφτσέγκ είναι μια ιδιαίτερα ακανθώδης ποικιλία. Για να την κλαδέψετε, αρχίστε αφαιρώντας τις κορυφές και στη συνέχεια κόψτε τα εκβλαστήματα. Γιαγιά Γουρουνίτσα. Πέπα, Τζορτζ, θα έπρεπε να ήσασταν στα κρεβάτια σας. Ο Τζορτζ και εγώ δεν εστάζουμε καθόλου. Μπορούμε να δούμε τηλεόραση μαζί σας? Καλά, μπορεί. Αν δείτε λίγο τηλεόραση, να νιστάξετε. Ζήτω! Τα Ισλανδικά τριαντάφυλλα είναι ένα σπάνιο δώρο για το φανατικό ανθοκόμο, αλλά έχουν την τάση να μαραίνονται στα εύκρατα κλίματα. Αυτή η εκπομπή είναι πολύ βαρετή. Πρώτα πρέπει να τα πλύνουμε. Η Πέπα και ο Τζορτζ βοηθούν τη γιαγιά Γουρούνιτσα να πλύνει τα λαχανικά. Εντάξει, φτάνει το πλύσιμο. Η γιαγιά Γουρούνιτσα έκανε τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι σαλάτα. Παππού Γουρουνάκι, φώναξε τους όλους για να φάμε. Τρώμε! Η γιαγιά Γουρούνιτσα έφτιαξε πίτσα σήμερα. Να και η σαλάτα μας. Την έφτιαξα με τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι του παππού. Αρχίστε, παιδιά! Ο Τζορτζ έφαγε την πίτσα του. Αλλά του Τζορτζ δεν του αρέσουν ούτε οι ντομάτες, ούτε το μαρούλι, ούτε το αγγούρι. Πω πω, Τζορτζ, δεν σου αρέσει η σαλάτα? Όχι, Τζορτζ. Για δοκίμασε λίγο αυτή την υπέροχη ντομάτα.
Τζορτζ, αυτό είναι αγγούρι. Ο παππούς το καλλιέργησε στον κήπο του. Δοκίμασε λίγο μαρούλι, Τζορτζ. Είναι νόστιμο. Έλα, έλα, Τζορτζ. Κοίτα τι θα σου φτιάξω εγώ. Τώρα είναι ένας δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Ο Τζορτζ λατρεύει τους δεινόσαυρους. Ο Τζορτζ τρώει τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι. Μπράβο σου, Τζορτζ. Μήπως θέλεις κι άλλο, Τζορτζ? Γέμισε. Τζορτζ, η κοιλιά σου γέμισε και δεν χωράει άλλες ντομάτες, μαρούλι ή αγγούρι. Ο Τζορτζ χόρτασε, δεν μπορεί να φάει. Νομίζω ότι πρέπει να κόψεις ταχύτητα, παππού γουρουνάκι. Καλή ιδέα, γιαγιά γουρουνίτσα. Δεν θέλω να κάψω όλο το πετρέλαιό μου. Παππού, μου άρεσε που πηγαίναμε γρήγορα. Μην ανησυχείς, Πέπα. Θα το ξανακάνουμε σε λίγο. Κοίτα, να ένα άλλο καραβάκι. Να ο παππού σκυλάκι. Έβγαλε τον Τάνι σκυλάκι βόλτα στο ποτάμι. Γεια και χαρά, παππού σκυλάκι! Γεια και χαρά, παππού γουρουνάκι! Γεια σου, Τάνι. Γεια σου, Πέπα. Ο παππού σκυλάκι είναι ο καλύτερο φίλο του παππού γουρουνάκι. Μένω έκπληκτο που πλέει ακόμα το σκάφο σου, παππού σκυλάκι. Πρέπει να είναι και αυτό γέρικο σαν εσένα. Αυτό το γέρικο σκερί πάει πιο γρήγορα το σκουριασμένο κουβά σου, παππού γουρουνάκι. Εντάξει, γερό σκυλοπνίχτη, σε πάω και κόντρα. Ετοιμάσου να χάσεις, γερό νερόβραστε. Κάνετε και οι δύο σαν μικρά παιδιά. Ο παππού σκυλάκης με είπε γερό νερόβραστο. Και εσύ τον είπες γερό σκυλοπνίχτη, παππού. Πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη. Μόνο άμα ζητήσεις συγγνώμη πρώτος. Παππού, ζητώ συγγνώμη από τον παππού γουρουνάκι. Είναι ο καλύτερος σου φίλος. Όχι, νερόβραστος είναι και το σκάφος μου είναι πολύ πιο γρήγορο από το δικό του. Εντάξει, σκυλοπνίχτη, θα παραβγούμε στην επόμενη γέφυρα. Φεύγουμε με το τρία. Ένα, δύο, πάμε! Ξεκίνησες πιο νωρίς! Γεια σε με, γέρο νερόβραστη! Σκυλοπνίχτη! Μη πάμε! Κοιτάξτε με, πετάω σαμπουλί! Η Πέπα σφήνωσε μέσα στο λάστιχο. Δεν είναι αστείο. Εδώ που τα λέμε είναι λιγάκι. Πρέπει να σε τραβήξουμε έξω. Οι φίλοι της Πέπα τη βοηθούν να βγει από το λάστιχο. Ζήτω! Σας ευχαριστώ όλους. Τζορτζ, θέλεις να κάνεις και εσύ μονόζυγο? Όμως το μονόζυγο είναι αρκετά ψηλό. Α? Του Τζορτζ δεν του αρέσει να ανεβαίνει ψηλά. Συγγνώμη, Τζορτζ. Πάμε να κάνεις τσουλήθρα. Ναι, τσουλήθρα. Η Πέπα λατρεύει την τσουλήθρα. Όλοι λατρεύουν την τσουλήθρα. Μαμά, μπαμπά, κοιτάξτε με. Θέσεις, έτοιμοι, πάμε. Ουί! Ο Τζορτζ θέλει να κάνει τσουλήθρα. Είσαι σίγουρος, Τζορτζ? Είναι λίγο ψηλά. Εντάξει, θα σε βοηθήσω να ανέβεις. Πω πω, παρά είναι ψηλά για τον Τζορτζ. Μη φοβάσαι, Τζορτζ, θα κατέβω μαζί σου. Μπαμπά, παρά είσαι μεγάλος για να κάνεις τσουλήθρα. Μη λες αχλαμάρες, Πέπα. Δεν είμαι μεγάλος. Κάντε άκρη. Θέσεις? Έτοιμοι, πάμε! Ο μπαμπάς γουρουνάκης σφήνωσε.
Πρώτα χρειάζομαι μετροτενία. Και ένα μολύβι. Εδώ ακριβώς θα βάλω το καρφί. Μη σπάσεις τον τοίχο, μπαμπά. Τώρα χρειάζομαι ένα σφυρί και ένα καρφί. Κάντε πίσω, παιδιά, και παρακολουθήστε τον ειδικό επί το έργο. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα καρφώσει το καρφί στον τοίχο. Μη σπάσεις τον τοίχο, μπαμπά. Λες σαν χλαμάρες, Πέπα. Ήταν παιχνιδάκι. Οχ, αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης γέμισε ρογμές στον τοίχο. Οχ, μπαμπά, έσπασε στον τοίχο. Σίγα, μια ρογμούλα είναι. Το κάδρο θα την κρύψει. Ορίστε. Και πάλι φαίνεται η ρογμή, μπαμπά. Ναι. Θα βγάλω το καρφί και θα κλείσω τη ρογμή. Μην τα κάνεις χάλια, μπαμπά. Λες σε χλαμάρες, Πέπα. Γέννη! Wow! Ωχ, μπαμπά! Τώρα τον έσπασες στα αλήθεια τον τοίχο. Λες η μαμά να το προσέξει. Ναι, νομίζω ότι θα το δει. Γρήγορα, Τζορτζ! Μα τι κάνουν επιτέλους. Μπαμπά, σε βλέπουμε! Ο μπαμπάς Γουρουνάκης πρέπει να φτιάξει τον τοίχο προτού γυρίσει σπίτι η μαμά Γουρουνίτσα. Τούβλο, παρακαλώ. Πρώτα ο μπαμπάς κλείνει την τρύπα με τούβλα. Ορίστε. Έλα, Πέπα. Γεια σου, παππού. Γεια σου, φραουλιά. Ο παππούς Γουρουνάκης φροντίζει τη φραουλιά της Πέπα. Μετά από πολλές μέρες, ο παππούς Γουρουνάκης βλέπει να έχει φυτρώσει ένα μικρό φυτό. Μέρα με τη μέρα το φυτό μεγαλώνει όλο και πιο πολύ. Και μια μέρα ο παππούς Γουρουνάκης βρίσκει κάτι πολύ ξεχωριστό. Φράουλες! Παππού, γυρίσαμε! Η Πέπα και ο Τζόρτζ ήρθαν πάλι να παίξουν. Παππού, παππού, μεγάλωσε το φυτό μου! Ναι! Κοίτα! Φράουλες! Ευχαριστώ, παππού! Παππού, γίνεται να φυτέψουμε κάτι άλλο? Ναι! Τώρα είναι η σειρά του Τζόρτζ να διαλέξει. Ναι, διάλεξε εσύ, Τζόρτζ. Διάλεξε ένα καρότο. Παππού, νομίζω ο Τζόρτζ θέλει να φυτέψει ένα καρότο. Τζόρτζ, θα σου άρεσε να φυτέψεις ένα καρότο? Όχι. Τι θα σου άρεσε να φυτέψεις? Ο Τζόρτζ σκέφτηκε τι θέλει να φυτέψει. Είναι ο σαύρος. Ο Τζόρτζ θέλει να φυτέψει ένα δεινοσαυρόδεντρο. Χαζούλη, Τζόρτζ. Οι δεινόσαυροι δεν φυτρώνουν σε δέντρα. Δεινόσαυρος. Λοιπόν, νομίζω ότι τα τρία κεριά είναι μια χαρά. Η τούρτα γενεθλίων της μαμάς Γουρουνίτσας είναι έτοιμη. Ζήτω! Πρέπει να κρεμάσουμε τις γυρλάντες στο καθιστικό. Γεια σου, μαμά. Α, εδώ είστε όλοι. Είχα αρχίσει να βαριέμαι λίγο. Μαμά, θες να πας μια βολτίτσα στον κήπο μας? Μήπως έχω κι άλλη επιλογή? Όχι. Γεια σου, μαμά. Άντε, καλή βόλτα. Θα σου πούμε εμείς πότε μπορείς να μπεις. Αχ, είχα ξεχάσει πόσο κουραστικό πράγμα τα γενέθλια. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζόρτζ στολίζουν το καθιστικό. Πλάκα έχει! Η γιαγιά και ο παππούς Γουρουνάκης ήρθαν στα γενέθλια της μαμάς Γουρουνίτσας. Χρόνια πολλά, μαμά Γουρουνίτσα!
Δεν θα περάσεις μέσα. Ω, δεν μπορώ να μπω μέσα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζόρτζ ετοιμάζουν εκπλήξεις για τα γενέθλιά μου. Α, τι ωραία. Τα λέμε σε λίγο. Γεια. Μαμά, θέλεις να έρθεις μέσα τώρα? Ευχαρίστως. Κλείσε τα μάτια σου. Κράτα τα μάτια κλειστά, μαμά. Ένα, δύο, τρία. Άνοιξε τα μάτια σου. Χρόνια πολλά, μαμά. Τι υπέροχη έκπληξη. Φύζα τα κεράκια τώρα και κάνε μια ευχή. Μαμά, μαμά, ανοίξε το δώρο σου. Μπορείς να μαντέψεις τι είναι? Δεν έχω ιδέα. Άνοιξε το να δεις. Α, τι όμορφο φόρεμα. Πέπα, τι κάνεις εκεί? Βουρτσίζω το δόντι μου για να είναι ωραίο και καθαρό για την αεράδα των δοντιών. Η Πέπα δεν βλέπει την ώρα να πάει στο κρεβάτι. Η Πέπα βάζει το δόντι της κάτω από το μαξιλάρι για την αεράδα των δοντιών. Καληνύχτα, Πέπα και Τζόρτζ. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, μπαμπά. Καλή σας νύχτα, γουρουνάκια μου. Τζόρτζ, εγώ δεν θα κοιμηθώ. Να μείνουμε και δυο ξύπνοι όλη νύχτα να δούμε την αεράδα των δοντιών. Πολύ αργή αυτή η αεράδα τελικά. Η αεράδα των δοντιών κάνει πολλή ώρα να έρθει στο σπίτι. Πού είναι η αεράδα των δοντιών? Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Είναι η νεράιδα των δοντιών. Τζόρτζ, ακούς τίποτα? Όχου, Τζόρτζ. Α, ο θόρυβος ήταν ο Τζόρτζ. Ήταν τόσο κουρασμένος που αποκοιμήθηκε. Δυστυχώς ο Τζόρτζ δεν μπορεί να μείνει ξύπνιος. Εγώ όμως μπορώ. Εγώ θα μείνω ξύπνια και θα δω την νεραϊδούλα. Εγώ δεν πρόκειται να κοιμηθώ. Η νεράιδα των δοντιών ήρθε. Αλλά η Πέπα αποκοιμήθηκε. Γεια σου, Πέπα. Θες να ανταλλάξεις με αυτό το κέρμα το δόντι σου? Τι ωραίο καθαρό δόντι. Ευχαριστώ, Πέπα. Καληνύχτα. Ο Τζόρτζ βρήκε το δεύτερο στοιχείο. Ξυλαράκια σε σχήμα βέλους. Κοιτάξτε, δείχνει προς εδώ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ακολουθούν τα βέλη. Κοίτα, Τζόρτζ, ένα κλειδί. Η Πέπα βρήκε το επόμενο στοιχείο. Ένα κλειδί. Μπράβο, Πέπα. Τώρα πρέπει να βρεις το σεντούκι του θησαυρού και να το ξεκλειδώσεις. Μα δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία. Δεν ρίχνεις καλύτερα μια ματιά στο χάρτη? Κοίτα, Πέπα, υπάρχουν δύο μηλιές πάνω στο χάρτη. Έχει μια μηλιά εδώ και εδώ έχει μια μηλιά. Άρα ο θησαυρός πρέπει να είναι εδώ. Ας ρίξουμε μια ματιά. Πω πω, δεν φαίνεται να έχει κάτι εδώ μέσα. Ω, σταθείτε, κι όμως κάτι είναι εδώ. Wow, θησαυρός! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Έχω το κλειδί για να το ανοίξω. Δεν το πιστεύω. Χρυσά κέρματα. Πρέπει να αξίζουν μια περιουσία. Είναι πολύ καλύτερο. Δεν είναι χρυσά κέρματα, είναι σοκολατένια κέρματα. Και υπάρχει από ένα σοκολατένιο κέρμα για όλους. Ζήτω! Η Πέπα και ο Τζος λατρεύουν τα σοκολατένια κέρματα. Όλοι λατρεύουν τα σοκολατένια κέρματα. Γιαγιά, παππού, είναι το καλύτερο κυνήγι θησαυρού στον κόσμο. Εμπρός λοιπόν, Πέπα. Έλα να μας πιάσεις. Δεν θα μας πιάσεις. Δεν θα μας πιάσεις. Είναι χαζό αυτό
το παιχνίδι. Μπορούμε να παίξουμε κάτι άλλο. Ωραία. Ξέρω ένα πολύ καλό παιχνίδι για μεγάλα παιδιά. Λέγεται Πονηρία Λεπού. Πονηρία Λεπού. Θέλω να παίξω Πονηρία Λεπού. Τι είναι? Ο ένας κάνει την αλεπού και οι άλλοι πάνε σιγά προς το μέρος του. Εγώ θέλω να κάνω την αλεπού. Η Πέπα κάνει την Πονηρία Λεπού. Όσο έχει γυρισμένη την πλάτη, οι άλλοι κινούνται προς το μέρος της. Αλλά αν η Πέπα γυρίσει και δει κάποιον να κουνιέται, αυτός πρέπει να ξαναπάει πίσω. Τζορτζ, σε είδε κουνήθηκες. Πήγαινε πίσω. Σε έπιασα. Κέρδισα. Κουνήθηκες πιο νωρίς. Δεν ήμουν έτοιμη. Οι κανόνες λένε ότι μπορώ να κουνηθώ όποτε θέλω. Σωστά, Τζορτζ? Τώρα είναι η σειρά της Χλόης να κάνει την Πονηρία Λεπού. Η Πέπα και ο Τζορτζ πρέπει να μείνουν εντελώς ακίνητοι. Α! Πέπα, σε είδα. Κουνήθηκες, πήγαινε πίσω. Δεν είναι δίκαιο. Κοιτούσες πολύ ώρα. Οι κανόνες λένε ότι μπορώ να κοιτάζω όσο θέλω. Πήγαινε στην αρχή. Ο Τζορτζ είναι ο νικητής. Να παίξουμε κανένα άλλο παιχνίδι? Ναι, αρκεί να είναι για μεγάλα παιδιά. Το βρήκα! Θα παίξουμε το αγαπημένο μου παιχνίδι. Κάνει και για μεγάλους. Τζορτζ, ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο παιχνίδι της Πέπα? Το αγαπημένο παιχνίδι της Πέπα είναι να χοροπηδάει μέσα σε νερόλακους. Τζορτζ, αν θες να πηδάς μέσα σε νερόλακους, πρέπει να φοράς τις μπότες σου. Έφερα ένα ζευγάρι μπότες και για σένα, Χλόη. Εγώ είμαι πολύ μεγάλη για να πηδάω σε νερόλακους. Ω, κι εγώ το ίδιο. Τζορτζ, πρόσεξε μη ρίξεις τίποτα κάτω. Α! Δεν είναι αστείο. Η Πέπα ψάχνει κάτω από τα μαξιλάρια, αλλά ούτε εκεί είναι τα γυαλιά του μπαμπά γουρουνάκι. Ο Τζορτζ ψάχνει μέσα στις παντόφλες του μπαμπά, αλλά ούτε εκεί είναι τα γυαλιά. Έλα να ψάξουμε στο μπάνιο. Η Πέπα και ο Τζορτζ ψάχνουν στο μπάνιο. Τα γυαλιά δεν είναι στην μπανιέρα. Τα γυαλιά δεν είναι στη λεκάνη. Είναι πολύ δύσκολο. Η Πέπα και ο Τζορτζ δεν μπορούν να βρουν τα γυαλιά του μπαμπά γουρουνάκι πουθενά. Ψάξαμε παντού, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε τα γυαλιά του μπαμπά. Πω, τι θα κάνουμε τώρα? Μάλλον πρέπει να μάθω να ζω χωρίς αυτά. Αν κινούμε αργά, δεν θα σκοντάφτω στα έπιπλα. Να, εκεί είναι! Τα γυαλιά του μπαμπά! Μπαμπά γουρουνάκι, τόση ώρα καθόσουνε πάνω τους. Τι κουτός μπαμπάς! Δεν ξέρω πώς βρέθηκαν εκεί. Κι εγώ αναρωτιέμαι. Λοιπόν, μπορεί να είσαι λίγο κουτός, μπαμπαγουρουνάκι, αλλά τουλάχιστον δεν είσαι πια κακόκεφος. Δεν ήμουν κακόκεφος. Εντάξει. Έτοιμη, σταθερά, φύγε! Μη μ' αφήσεις, μπαμπά. Μη φοβάσαι, σε κρατάω. Τα πας πολύ καλά, Πέπα. Περίμενε, μπαμπά. Κάνε πετάλι. Η Πέπα κάνει ποδήλατο μόνη της, χωρίς βοηθητικές. Μπαμπά, με άφησες. Κάνεις ποδήλατο μόνη σου εδώ και πολλή ώρα. Α, ναι. Είσαι πολύ καλή ποδηλάτης. Α, ναι. Αχ, τα κατάφερα! Κοιτάξτε με, κοιτάξτε με! Μπορώ και κάνω ποδήλατο μόνη μου. Τάνι, Σούζι, Ρεβέκα, κοιτάξτε! Δεν χρειάζομαι πια τις βοηθητικές μου. Κοιτάξτε με! Ζήτω! Τρέχουμε στην καλοκύθα του μπαμπά! Πέπα,
Πρόσεχε, η κολοκύθα μου! Θα τους κερδίσω! Η Πέπα δεν προσέχει που πηγαίνει. Πω, η Πέπα έλειωσε την κολοκύθα του μπαμπά Γουρουνάκη. Συγγνώμη που έλειωσα την κολοκύθα σου, μπαμπά. Δεν με νοιάζει για την κολοκύθα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εσύ είσαι καλά. Στο μέλλον πρέπει να προσέχεις που πηγαίνεις. Σου το υπόσχομαι, μπαμπά. Ωραία. Τέλος πάντων, τώρα που έσπασε η κολοκύθα, μπορώ να την κάνω κολοκυθόπιτα. Λατρεύω την κολοκυθόπιτα. Και αφού η κολοκύθα του μπαμπά είναι τόσο μεγάλη, η κολοκυθόπιτα που θα φτιάξουμε θα φτάσει για όλους. Προσέξτε, ένας μεγάλος νερόλακος. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν να πηδούν μέσα σε νερόλακο. Μπορούμε να πηδήσουμε στο νερόλακο. Έλα. Όχι, δεν θέλω να γεμίσετε λάσπες. Κάντε πίσω, παιδιά! Σε παρακαλώ, πρόσεχε, μπαμπά Γουρουνάκη. Ξέρω εγώ τι κάνω. Σε παρακαλώ, πρόσεχε. Λίγο ακόμα, μπαμπά. Μπαμπά Γουρουνάκη, παρά είσαι βαρύς για αυτό το κλαδί. Ανοησίες. Ξέρω πολύ καλά πόσο βαρύς είμαι. Ορίστε. Ζήτω! Ο μπαμπάς Γουρουνάκης έσωσε το χαρταετό. Πόπο, γέμισαν όλοι τους λάσπες. Σιγά, λάσπη είναι. Ευτυχώς ο μπαμπάς Γουρουνάκης δεν χτύπησε και ξέμπλεξε το χαρταετό από το δέντρο. Ζήτω! Μαμά, τώρα που γεμίσαμε λάσπες να πηδήσουμε μέσα στο νερόλακο. Εντάξει, λοιπόν. Δεν πρόκειται να λερωθείτε περισσότερο. Και νομίζω ότι ο μπαμπάς θα ασχοληθεί με το πλύσιμο. Στην Πέπα και στον Τζόρτζ αρέσει να χοροπηδούν μέσα στους νερόλακους. Στη μαμά και στον μπαμπά αρέσει να χοροπηδούν μέσα στους νερόλακους. Σε όλους αρέσει να χοροπηδούν μέσα στους νερόλακους. Τα χοροπηδητά μέσα στους νερόλακους είναι εξίσου διασκεδαστικά με το πέταγμα του χαρταετού. Τώρα πρέπει να γίνω όμορφη, σαν τη μαμά. Η Πέπα βρήκε τα καλλιντικά της μαμάς. Αχα! Πρώτα λίγη πούδρα. Υπέροχα! Τώρα λίγο κραγιόν. Τι όμορφη μαμά Γουρουνίτσα! Έλα, μπαμπά Γουρουνάκη, ώρα να πάμε στη δουλειά. Η μαμά Γουρουνίτσα δουλεύει στον υπολογιστή της. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου, Τζόρτζ. Κάνω τη λάθος, κυρία. Πέπα, δεν θα μου πεις γεια σου. Δεν είμαι η Πέπα Γουρουνάκη. Είμαι η μαμά Γουρουνίτσα. Α, ναι, φυσικά. Γεια σου, μαμά Γουρουνίτσα. Γεια σου. Αυτός είναι ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Τζόρτζ. Γεια σου και σένα, μπαμπά Γουρουνάκη. Με συγχωρείτε, έχω πάρα πολύ δουλειά. Εμπρός, ναι. Κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Όχι, ευχαριστώ, αντίο. Η Πέπα διασκεδάζει παριστάνοντας τη μαμά Γουρουνίτσα. Αλλά ο Τζόρτζ έχει αρχίσει να βαριέται κάπως. Συγγνώμη, μπαμπά Γουρουνάκη, σε λίγο τελειώνω. Ορίστε, αυτό ήταν. Πάμε, μπαμπά Γουρουνάκη, πρέπει να δουλέψεις κι εσύ. Αντίο, μπαμπά και μαμά Γουρουνάκη. Αντίο. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης σκάβει στον κήπο. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου, Τζόρτζ. Δεν είμαι η Πέπα, είμαι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς Γουρουνάκης.